μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Λιθείου, ο Λιμενάρχης, ο κ. Μαυρογέννη, με ενημέρωσε ότι έχουν κατασχέσει ένα πλοίο ανοιχτά του Λιθείου, το οποίο μετέφερε λαθρέα τσιγάρα από προερχόμενα από την Αμόχωστο με προορισμό την Βουλγαρία. Όπως έδειχναν τα φορτωτικά έγγραφα. Στη συνέχεια πήγε κλιμάκιο της υπηρεσίας μας στο Γήθιο με σκοπό να προσδιορίσει την αξία των διαφυγών των δασμών και τελών και για να βοηθήσει στο έργο των λιμενικών αρχών. Πράγματι, πήγαμε στο πλοίο, ήταν τα τσιγάρα πραγματικά λαθρέα και στη συνέχεια όπως αποδείχθηκε και κατασχέθηκε το πλοίο και τα από το λιμεναρχείο και το πλοίο και τα τσιγάρα και ο υπολογισμός με ένα πρόχειρο υπολογισμό που έγινε από την υπηρεσία μας, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί είναι ανέρχονται περίπου στα 3.200.000 ευρώ. Και τι πόσο τσιγάρο μιλάμε? Ήταν περίπου 32 τόνοι τσιγάρα συσκευασμένες σε κούτες. Ήταν περίπου 2.040 κούτες και 20.400.000 τεμάχια τσιγάρα. Από τα επιδειχθέντα φορτωτικά έγγραφα φερόταν ότι το εμπόρευμα, τα λαθρέα τσιγάρα, πήγε χάρη στο προορισμό την Βουλγαρία. Πλην όμως δεν είχαν τελικό προορισμό την Βουλγαρία, διότι εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι υπήρχαν φορτηγά αυτοκίνητα σταθμευμένα με σκοπό να παραλάβουν αυτό το εμπόρευμα και να το μεταφέρουν βασικά στην ελληνική αγορά. Ήταν φορτηγά με ελληνικές πινακίδες, με γερμανικές πινακίδες και με βουλγάρικες πινακίδες, τα οποία κατασχέθηκαν και αυτά από την αστυνομία και το λιμενάρχειο.